follow the man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. Yeah. They say I hustle, I put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, oh, let the players play. Yeah, I'd be just like Leo in Saint Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Yeah, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. Ooh, I'd be the man. What's it like to brag about reckoning and dollars and getting bitches and models? And it's all good if you bet, and it's okay if you met. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a baller. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα ένα Σάββατο στην εκπομπή The Reason Why. Σήμερα θα σας πω βραχερές καλημέρες για μία ακόμα εβδομάδα. Καθώς σε όλες τις τελευταίες εκπομπές, αν και έχουμε καιρό να τα πούμε, θα καλύψουμε όμως αυτό το κενό, μην αγχώνεστε. Καθώς σε όλες τις τελευταίες εκπομπές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά βρέχει συνέχεια όταν έρχομαι να κάνουμε εκπομπή. Οπότε είναι λίγο πιο μουντό το κλίμα, λίγο πιο ήρεμο, λίγο πιο έτσι χαλαρωτικό. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσει πάλι σήμερα το Σάββατο το πρωί. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Έχουμε να κάνουμε εκπομπή περίπου 3 εβδομάδες λόγω των γιορτών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε πίσω. Αρχικά θέλω να πω σε όλους χρόνια πολλά, να έχετε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη χρονιά, το 2022 να σας φέρει πραγματικά ό,τι σας στέρισε το 2021. Και εύχομαι σε όλους σας να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αφήσαμε μια χρονιά πίσω και πάμε να ανοίξουμε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μας, να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γενικότερα μου αρέσει κάθε νέα χρονιά να τη βλέπω σαν μία έναρξη για καινούρια σχέδια, έτσι ώστε να μπορέσω να καταφέρω τι δεν κατάφερα την προηγούμενη χρονιά. Οπότε θέλω να σας μεταφέρω λίγο και εσάς αυτή την ιδέα. Μήπως το δείτε κι εσείς έτσι λίγο διαφορετικά και γίνει λίγο πιο χαρούμενη αυτή η νέα χρονιά, καθώς την έναρξή της δεν ήταν και πολύ ευχάριστη. Θα μιλήσουμε παρακάτω για όλα αυτά, γιατί αυτές τις 3 εβδομάδες που έλειπα, γίνανε πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε να καλύψουμε και σε τι βαθμό. Θα προσπαθήσουμε όμως το μεγαλύτερο ποσοστό να τα καλύψουμε τα περισσότερα. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Έγινε χαμός στην κοινωνία μας τις τελευταίες 3 εβδομάδες και συγκεκριμένα αναφέρομαι κατά κύριο λόγο στην έξαρση που είχε ο κορονοϊός σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και παγκοσμίως. Αλλά εντάξει, εμείς δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε αυτά τα νούμερα. Τα νούμερα ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, σε καθημερινή βάση ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Θα αναφερθούμε λίγο και σε όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Θα ήθελα όμως όντως πρώτα να σας πω να έχετε μια καλή χρονιά, να σας δώσω όλες μου τις ευχές. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και ερχόμαστε απευθείας να αναλύσουμε την επικαιρότητα των τελευταίων εβδομάδων. It was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing. Yeah, we always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance, it was killing me softly. I needed to hate you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love. I needed to lose you to love me. Promised the world and I fell for it. I put you first, you adored it. Set fires to my forest. And you let it burn, sang off key in my chorus.
Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες εβδομάδες τα νούμερα έχουν ξεφύγει σε σχέση με ό,τι στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια που είχαμε φτάσει σε βαθμό του να έχουμε πάνω από 20.000 σχεδόν κρούσματα τη μέρα, με αποκορύφωμα νομίζω τα 70 που αγγίξαμε τη μέρα. Άλλαξαν και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, έγινε η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων συνεδρίασε έκτακτα, καθώς η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου πλέον. Θα αναφερθούμε λίγο και στα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Θα σας πω να γνωρίζετε όλοι πλέον ότι τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ άλλαξαν. Πλέον οι μέρες καραντίνας για τους θετικούς ορίζεται στις 5 ημέρες. Μετρώντας ημερομηνία δειγματοληψίας, ημέρα 0. Άρα από την επόμενη ξεκινάς και μετράς πρώτη μέρα. Αν μετρείς ημέρα δειγματοληψίας την πρώτη μέρα, ουσιαστικά είναι 6 ημέρες. Και βγαίνει στην 7η, αν το μετρήσουμε έτσι, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλέον συμπτώματα και για άλλες 5 μέρες συνίσταται η χρήση καθολικής μάσκας σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, είτε υψηλής προστασίας μάσκα, είτε διπλή χειρουργική. Το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο ακολουθούν και οι στενές επαφές ενός κρούσματος, δηλαδή αν είσαι έτσι με κρούσμα, από τη μέρα επαφής μετράς ημέρα και μένεις σε καραντίνα για 5 ημέρες, όπου την 5η ημέρα, εφόσον δεν υπάρχουν υπάρξει συμπτώματα, κάνεις κάποιο τεστ, rapid μοριακό και εφόσον είσαι αρνητικός, βγαίνεις που για άλλες 5 ημέρες συνίσταται η χρήση καθολική χρήση μάσκας σε κλειστούς ανοιχτούς χώρους, είτε υψηλής προστασίας, είτε διπλή χειρουργική. Ουσιαστικά αυτό είναι το νέο πρωτόκολλο το οποίο εισήγαγε η Λογική Επιτροπή, καθώς από ό,τι έχουν παρατηρήσει πλέον στη χώρα μας επικρατεί η όμικρον μετάλλαξη, που έχει μικρότερο χρόνο επόασης. Οπότε εμφανίζεται και πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, ουσιαστικά το κακό τόσα χρόνια με τον πρώτο COVID που είχαμε, τον SARS-CoV-2, ήταν ότι από τη στιγμή που ερχόσουν σε επαφή με κάποιο κρούσμα, μπορεί έως και 14 ημέρες μετά να τον εμφάνιζες. Η Δέλτα όριζε κατά μέσο όρο τις 7 με 10 ημέρες από την ημέρα επαφής ότι μπορεί να εμφανίσει τον COVID. Και πλέον έχουμε φτάσει να λέμε ότι από τις 2 έως 5 ημέρες. Εντάξει, είναι πολύ καλύτερο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τόσα κρούσματα, εάν η καραντίνα είχε παραμείνει στις 10 και 14 ημέρες, δεν θα λειτουργούσε τίποτα έξω. Είναι ένα καινούριο πρωτόκολλο, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Νομίζω ότι όλα βλέποντας και κάνοντας πηγαίνουν. Το έχουμε ξαναπεί κιόλας, ότι στην επιστήμη πάντα από τα δεδομένα που προκύπτουν, έτσι παίρνονται και οι αποφάσεις. Όταν είναι κάτι άγνωστο, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, οπότε πηγαίνεις λίγο στο άγνωστο. Αυτά όσο αφορά τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Την ΚΙΑ, την οποία ψηφίστηκε στις 4 πρώτου, ουσιαστικά πλέον ξανά μπορούν να βγάζουν επιστοποιητικό νόσησης και άτομα τα οποία έχουν βρεθεί θετικοί στο rapid με την προϋπόθεση ότι είναι εμβολιασμένοι. Οι ανεμβολίαστοι για να λάβουν το επιστοποιητικό νόσησης χρειάζονται κανονικά, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, το PCR, το μοριακό τους τεστ. Αυτή είναι μία τροποποίηση. Και μειώθηκε και ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού. Πλέον μπορεί να εκδίδεται στις 15 ημέρες και όχι στον ένα μήνα όπως χρειαζόταν τόσο καιρό. Εντάξει, γενικά αυτό το οποίο επισήμανε και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, είναι ότι τα συστήματα στο gov.gr έχουν υπερφορτωθεί από τις πάρα πολλές λειτουργίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να τα συγχρονίσουν και να καταφέρουν να επιτελέσουν όλες αυτές τις λειτουργίες που ιδανικά θα θέλανε. Οπότε είναι σε μια φάση που το προσπαθούν σταδιακά. Προσπαθούν, παρόλο που υπήρχε και εκεί για τον Δεκέμβρη, η οποία όριζε ότι θα απενεργοποιείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όσους βρίσκονται θετικοί για τον COVID για 14 ημέρες, αυτό στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς όπως δήλωσε ο Υπουργός, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην πράξη. Οπότε τώρα είναι σε μια φάση που το ξαναεξετάζουν, μήπως καταφέρουν εν τέλει και το πραγματοποιήσουν.
Καθώς η αλήθεια είναι ότι με τόσα κρούσματα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι η κατάσταση. Ευελπιστώ όλοι όσοι περάσατε COVID, γιατί ήσασταν πάρα πολύ εκεί έξω. Δηλαδή, είχα δει κιόλας ένα post το οποίο, παιδιά, με σόκαρε. Σε 5 ημέρες, από τις 27 12 μέχρι τις 2 πρώτου νομίζω, ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων που βρίσκονταν σε καραντίνα ήταν, μισό λεπτό και λίγο να θυμηθώ, ήταν στις 169.000, δεδομένου ότι η Πάτρα έχει 170.000 πληθυσμό. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν υπέρογκο το ποσό, ήταν απίστευτο το πόσο κόσμος δυστυχώς πέρασε COVID. Ευελπιστώ να είσαστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας, να έχετε αναρρώσει πλήρως. Γιατί εδώ πέρα, παιδιά, διαβάζω κάτι το οποίο δεν το ήξερα και λίγο τώρα με προβληματίζει και εμένα. Και αναφέρομαι στο σύνδρομο Long COVID ή Post COVID. Ουσιαστικά, οι επιστήμονες μιλούν για τα συμπτώματα και τις επιπλοκές που εμφανίζονται μετά την λοιμωξία με τον SARS-CoV-2, ενώ αναφέρονται και στα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με τον κύριο Στρατάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές μελέτες σε όλο τον κόσμο για τον καθορισμό του συνδρόμου, την περιγραφή όλων των συμπτωμάτων και βέβαια την αντιμετώπιση τους. Τη ΣΥΠΑ, ο CDC προτιμά τον όρο μετα-COVID νόσος και δέχεται ως χρονικό όριο τις 4 εβδομάδες μετά την αρχική λίμωξη. Τα συμπτώματα που συχνά ταλαιπωρούν τους ασθενείς εφόσον έχει περάσει ο COVID, δηλαδή έχει αναρρώσει θεωρητικά πλήρως, δεν είσαι μεταδοτικός και απλά έχουν μείνει χρονικά υπολείμματα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζει και έχει συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι η κούραση, η απώλεια γεύσης και όσφρησης, η αδυναμία άσκησης και προβλήματα στην νοητική λειτουργία. Φαίνεται πως εμένουν στο χρόνιο σύνδρομο COVID-19 η κούραση και η αδυναμία άσκησης. Η Ελληνική Πνευμονιολογική Εταιρεία σημειώνει ότι κάθε ασθενής που νοσεί από COVID θα πρέπει να ενημερώνεται για την πιθανότητα εμμενών των συμπτωμάτων που συνήθως υποχωρούν μέσα σε 12 εβδομάδες και εμφανίζονται ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου, την προηγούμενη κατάσταση υγείας του ασθενή. Όταν υπάρχουν εμμένοντα συμπτώματα, κυρίως της δύσπνοιας, της κόπωσης, και αυτό χρειάζεται αξιολόγηση. Όχι όμως κατευθείαν θεραπευτικές επεμβάσεις που δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές. Ιδιαίτερη προσοχή, υπομονή και καλή αξιολόγηση για να αποτυπωθεί και αποσαφηνιστεί το σύνδρομο Long COVID και σημειώνει ότι η Ελληνική Πνευμονιολογική Εταιρεία ανέβασε το χρόνο παρακολούθησης στους 3 μήνες, που είναι ένας καλός χρόνος για να γίνει πρώτη αξιολόγηση. Πάντως, το θετικό είναι ότι μετά από τη δομημένη παρακολούθηση, οι εμένουσες επιπλοκές της COVID φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό και όχι στο ποσοστό που περιμέναμε στην αρχή. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ολιστική αντιμετώπιση της πνευμονικής αποκατάστασης των ασθενών COVID-19 που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Οι εξελίξεις είναι δυναμικές και οι οδηγίες αναπροσαρμόζονται, τονίζει. Λίγοι ασθενείς που μετά από 9 με 12 μήνες έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα. Στην αρχή βιαστήκαμε και μιλήσαμε για πολύ συχνές επιπλοκές του long COVID. Είναι λίγοι ασθενείς που μετά από 9 με 12 μήνες έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα. Ακούστηκε πάρα πολύ στην αρχή για διάμεση πνευμονιοπάθεια, ίνωση. Ωστόσο, μετά που παρακολούθησε για κάποιο χρονικό διάστημα που συνήθως είναι 9 με 12 μήνες, φαίνεται ότι τα εμένοντα προβλήματα είναι σε ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων. Οπότε στην πλειοψηφία των αρρώστων αυτά αποδράμουν. Χρειάζεται χρόνος, δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Χρειάζεται χρόνος για να μπορεί κανείς να αποδράμει όταν περάσει μια σοβαρή νόσο και δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί και να κάνουμε θεραπείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν την ανάλογη επιβεβαίωση και την ανάλογη τεκμηρίωση από μελέτες. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε να έχετε κάποιος στους 2 στους 3 μήνες και επειδή έχει λίγο δύσπνοια στην κόπωση και επειδή έχει περάσει τη σοβαρή νόσο COVID, να παίρνει κορτιζόνη κατευθείαν δεν έχει καμία λογική. Η άμυνά του πάει στα τάρταρα. Η λογική λέει υπομονή, καλή αξιολόγηση. Η long COVID χρειάζεται χρόνο για να μπορεί κανείς να την αποτυπώσει και αποσαφηνίσει. Δεν θέλει βιασύνη. Σύμφωνα με τον κύριο Λουκίδη, όταν υπάρχουν εμένοντα συμπτώματα, κυρίως της δύσπνοιας στην κόπωση, αυτό χρειάζεται αξιολόγηση. Και όχι κατευθείαν θεραπευτικές επεμβάσεις που δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές. Δίνει μεγάλη σημασία στην τήρηση του πρωτοκόλλου, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία αξία να γίνει αξονική τομογραφία μετά την παρέλευση ενός μήνα από μια σοβαρή νόσηση, καθώς δεν έχει αξία. Θα δεις βλάβες, δεν υπάρχει περίπτωση. Προσθέτει δε ότι γι' αυτό η ΕΠΕ ανέβασε το χρόνο παρακολούθησης στους 3 μήνες, που είναι ένας καλός χρόνος για να γίνει η πρώτη αξιολόγηση. Υπάρχουν 2 κατηγορίες πρωτοκόλλων. Η πρώτη αφορά την παρακολούθηση ασθενών COVID που έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ ή κοινό θάλαμο. Όπως αναφέρει, 4 εβδομάδες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο προτείνεται να επισκεφθούν γιατρό και κατά προτίμηση τον οικογενειακό τους, ο οποίος θα πρέπει να δει αν έχουν εμένοντα σημεία ή συμπτώματα και αν χρειάζονται κάτι παραπάνω.
Και στους 3 μήνες πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε απεικόνηση. Κατά προτίμηση, εξωτερική τομογραφία, μετά να κάνουν ένα λειτουργικό έλεγχο των πνευμών και πιθανότατα καρδιολογική εκτίμηση. Εάν παραμένουν ευρήματα, τότε πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν σε μια παρακολούθηση που συνήθως είναι ανά 6 μήνες, μέχρι να αποσαφινιστεί εάν αυτά τα ευρήματα φεύγουν ή σε κάποιους πολύ μικρό ποσοστό παραμένουν. Επιπλέον, για τους ανθρώπους που βγαίνουν από μεθ, δίνεται προτεραιότητα στην ολιστική αντιμετώπιση της πνευμονικής αποκατάστασης και η παρέμβαση αυτή θα βοηθήσει την κινητικότητα, τον τρόπο αναπνοής, τη διατροφή και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών. Αλλά δυστυχώς γίνεται σε περιορισμένα κέντρα στην Ελλάδα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους έχουν ήπια νόσηση, που δεν έχουν νοσηλευτεί, νοσηλεύτηκαν με πολύ ήπια νόσηση. Μετά την τελική φάση της νόσου, αξιολογούνται από έναν γιατρό στον 1 μήνα. Και αν δεν έχουν τίποτα, ο έλεγχος σταματάει. Αν όμως διαπιστωθούν ευρήματα, μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία παρακολούθησης, όπως και οι νοσήσαντες στις προηγούμενες ομάδες. Περισσότεροι άνθρωποι, όταν νοσήσουν, έρχονται σε μεγάλο ποσοστό σε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον γιατρό. Μετά θα πρέπει να επισκεφθούν τον γιατρό και διαζώσεις, διότι κάποια πράγματα μέσω τηλεφώνου μπορεί να έχουν ξεφύγει. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι ότι παρόλο που μπορεί κάποιοι να έχουμε περάσει COVID, πρέπει να εξεταζόμαστε τακτικά, να είμαστε σίγουροι ότι δεν μας έχει αφήσει κάποιες, σε εισαγωγικά θα το θέσω, παρενέργειες. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προτείνεται εδώ πέρα από τον CDC είναι στους 3 μήνες να γίνει ένας έλεγχος και μια εξωτερική τομογραφία. Εφόσον όλα είναι καλά, είναι πολύ ευχάριστα τα νέα. Σε περίπτωση που δεν είναι, μπαίνουμε σε ένα τακτικό έλεγχο της υγείας μας. Λοιπόν, ας πάμε και σε κάτι ελάχιστα διαφορετικό, όχι πολύ διαφορετικό. Αναφέρομαι στο άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, 10 πρώτου του 2022, έπειτα από τις διακοπές των Χριστουγέννων, όπου πολύ συζητημένο είναι και το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, εάν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, μήπως πρέπει να πάρει παράταση το άνοιγμα των σχολείων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω από αυτό. Πάντως, ουσιαστικά, η Υπουργός Παιδείας, συγγνώμη, είναι η κυρία Κεραμέως, δήλωσε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά στις 10 πρώτου και σύμφωνα με το Sky, προκειμένου να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία, γίνονται συζητήσεις για αύξηση των self-test που γίνονται εβδομαδιαίως στους μαθητές από 2 σε 3, αλλά και για την αυστηροποίηση των πρωτοκόλων σε περίπτωση κρούσματος. Το βασικό σενάριο το οποίο συζητάει η κυβέρνηση είναι τα τμήματα να κλείνουν όταν νοσεί με κορονοϊό το 30% συν 1 των μαθητών εναντί το 50% συν 1 που ίσχυε μέχρι τώρα. Ουσιαστικά τον Οκτώβριο, όταν ανοίξαν τα σχολεία, είχαν πει ότι για να κλείσει το τμήμα θα πρέπει να νοσεί το 50 συν 1% των μαθητών. Δηλαδή, αν έχει 20 μαθητές, οι 11 από τους 20 πρέπει να νοσούν για να κλείσει. Τώρα βλέπουμε ότι το μειώνουμε αυτό το ποσοστό στο 30% συν 1. Και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές θα υποβάλλονται σε rapid test και self-test και όχι μόνο οι κοντινές επαφές. 3 δεδομένα που συνηγορούν στη διαζώση επαναλειτουργία των σχολείων, επισήμανε η Υπουργός Παιδείας. Αρχικά, μέσα στις τάξεις, οι μαθητές φορούν απαραίτητα τις μάσκες τους, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται όταν οι μαθητές βγαίνουν για παιχνίδι ή για διασκέδαση με τους φίλους τους. Κατά δεύτερον, όταν τα σχολεία λειτουργούν διαζώσεις, γίνονται συστηματικά τεστ στους μαθητές. Και τρίτον, ισχύει ειδικό πρωτόκολλο αυστηρών ελέγχων όταν υπάρξει κρούσμα στην τάξη. Είναι προτιμότερο τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο και να γίνονται έλεγχοι εντός του σχολικού πλαισίου παρά το αντίθετο. Αυτή ήταν η άποψη της Υπουργού Παιδείας. Σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Okay, είμαστε σε αναμονή να δούμε πώς θα προχωρήσει και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο σας κούρασα με τον COVID, αλλά εντάξει, ήταν 3 εβδομάδες. Έπρεπε να πούμε τα νέα. Χαμός έγινε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε λίγο με διαφορετική θεματολογία, να ελαφρύνουμε και λίγο την εκπομπή. You look strong in there, so don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. From top to center goes, fresh from a fashion show. What you do and who you know, inside the world of beautiful people. That's not who we are. We are not beautiful. Yeah, that's not who we are.
could pretend I didn't need ya. But every touch is your love, it's your love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Out in Miami, till I was hot from summer, was retrieving off me before I even knew her name. La la la, it feel like a la la la. Sapphire moonlight, we danced for hours in the city, kill a samurai. Her body feel right in my hands. La la la, it felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is true. Some things that never change. You say we just friends, but friends don't know the way you taste. La la la, 'cause I know it's been a long time coming. Don't let me fall. Ooh, when you listen, dress me hooked on your tongue. Ooh, love you can sit still, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every time. Που κάποια στιγμή είχαμε αναφερθεί τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου σε το Perseverance, ουσιαστικά ένα προηγμένο ρομπότ εξερεύνησης που στάρει το τον Άρη, προκειμένου να συλλέξει δείγματα εδάφους και πετρωμάτων, έτσι ώστε να γίνει ανάλυση αυτών των πετρωμάτων που υπάρχουν στον Άρη και να αναζητήσει ζωής που κάποτε υπήρξε στον Άρη. Ουσιαστικά το ρόβερ μετέφερε στον Άρη και ένα drone το οποίο κατάφερε να πετάξει, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συνεχίζοντας 10 μήνες μετά να πραγματοποιήσει τις πτήσεις, ενώ ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει 5 πτήσεις διάστημα ενός μήνα. Όπως είναι ευνόητο, πρόκειται για διαστημικές αποστολές σήμερα, αλλά και σίγουρα πιο πετυχημένες στον Άρη. Πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς, η NASA έκανε ένα αποτέλεσμα αποστολής, δίνοντας τη δυνατότητα ένα φοβερό βίντεο, το οποίο μπορείτε να μπείτε στο antennanews.gr και να το δείτε. Σε αυτούς τους 10 μήνες, αυτό το rover έχει καταφέρει να καλύψει μια περίπου 3 χιλιόμετρων, έχει συλλέξει δείγματα πετρωμάτων και έχει καταγράψει περίπου 100 φωτογραφίες, ενώ το drone έχει πραγματοποιήσει 18 πτήσεις. Νομίζω ότι μόλις επιστρέψουμε το αποτέλεσμα, έχουμε για κάτω το μας δίνει πολύ τροφή για εξερεύνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε μετά τις γιορτές σε αυτό που βασανίζει όλο τον κόσμο αυτής της χώρας που ξέρει να απολαμβάνει και να νιώθει γιορτές. Και φυσικά αναφέρομαι το ότι πάντα τις γιορτές θα φάμε και λίγο παραπάνω. Πάντα μετά τις γιορτές θα μπούμε και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο δίαιτα, διατροφή, θα ξεκινήσουμε πάλι να προσέξω λίγο γιατί έφαγα πολύ στις γιορτές. Μωρέ το παράκανα, σκρατηθώ 1-2 μήνες να χάσω αυτά τα 5 κιλά. Εντάξει ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Ξέρουμε στην Ελλάδα να τρώμε και να το ευχαριστιόμαστε.
Οπότε μετά, αφού έχουμε φάει και το έχουμε ευχαριστηθεί, λέμε καιρός να μαζευτούμε. Και θέλω να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που υπάρχει στο nstv.gr, στο www.gr, όπου είναι το site και διαδικτύο. Και ουσιαστικά η συνδύαση αναφέρεται στη λέξη δίαιτα. Είναι μια λέξη πάρα πολύ και γίνει συνήθεια να χρησιμοποιούμε. Πολλοί άνθρωποι περνάνε τη ζωή τους ολόκληρη με το ότι πρέπει να κάνουν δίαιτα. Ότι πρέπει να χάσουν αυτά τα 4-5 κιλά που πήραν στις διακοπές. Και κάποιοι μπορεί όντως να τα πηγαίνουν. Μέχρι τις επόμενες διακοπές, βέβαια, όπου η παιδιά πάει, ανεβαίνει και μετά δεν ξαναπέβει. Μαζί με τα κιλά ανεβαίνει η διάθεσή μας, σχετικά με την εικόνα μας και το σώμα μας κατά συνέχεια. Ο άνθρωπος που κάνει δίαιτα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο διατροφής, περιορισμό, ποσότητα και κατηγορίες τροφής. Είναι τροφολόγο, γιατρό, site, βιβλίο ή και φίλο για συγκεκριμένο διάστημα. Ο οργανισμός μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει μηνύματα του τύπου πρέπει να περιορίσεις, πρέπει να αποφύγεις, πρέπει να στερηθείς, πρέπει να αρνηθείς για να πετύχεις. Και άλλα πολλά, όχι και τόσο ευχάριστα θέλει και κανείς μηνύματα. Μακροπρόθεσμα, ο οργανισμός μας ζητάει πίσω με τόκο όλες τις στερήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν αυστηρές δίαιτες παίρνουν πίσω τα κιλά και ακόμα περισσότερα μετά το πέρας της διαδικασίας. Τότε είναι που ξεκινάει το σύνδεσμο και ο γιο. Δηλαδή μία πάνω, μία κάτω. Δηλαδή μια συνήθεια του παίρνω και χάνω κιλά. Αυτό είναι επιζήμιο για το σώμα μας, καθώς επιβαρύνει τα πάντα. Την καρδιά, τις αρθρώσεις, τα κόκαλα, την κυκλοφορία του αίματος και φυσικά τον ίδιο τον μεταβολισμό, ο οποίος μετά από κάθε τέτοιο πέφτει και ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο. Εκτός από τις σωματικές αρνητικές επιπτώσεις, θα υποστούμε και τις ψυχολογικές. Θα νιώθαμε απογοήτευση εάν δεν καταφέρουμε το μας βάρος. Απόρριψη για το σώμα και μειωμένη αυτοανάγνωσή μας. Αν έχουμε αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο μας βάζει, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε μία δίαιτα από την ίδια τη δίαιτα. Δηλαδή, μια αποχή από την στέρηση και τον έλεγχο που η ιδεατή εικόνα που είχαμε στο μυαλό μας μας επέβαλε να ακολουθήσουμε, ώστε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες λαβύρινθους. Και μόνο η ισορροπημένη διατροφή είναι ικανή να μας ικανοποιεί όλες τις διατροφικές ανάγκες σε βιταμίνες και ενέργεια, να φτάσει στο ιδανικό για τον άνθρωπο, αλλά και για τις ψυχολογικές ανάγκες και τις ευχαρίστησης με το μας και τους ανθρώπους στις περιστάσεις γύρω μας. Μια ισόβια διατροφή ευέλικτη, ένας τρόπος να διατηρήσουμε και το γλυκό και τον υδατάνθρακα, αλλά και το αλκοόλ στη ζωή μας, είναι κάτι ρεαλιστικά εφικτό και δεν περιέχει ακραίες διακυμάνσεις. Αλλά αντίθετα, ήρεμες μεταβάσεις και στο βάρος μας και στα συναισθήματά μας. Η διατροφή είναι τρόπος ζωής που υπήρχε από μικρές συνήθειες και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως μικρές αλλαγές και μόνο μία φορά. Η ψευμένη διατροφή, εν αντιθέσει με τη δίαιτα, εμπεριέχεται σε ένα γενικότερο πλάνο υγιεινού τρόπου ζωής μαζί με την άθληση, την ισορροπία, μυαλό και σώμα, του και ασφάλεια μέσα στο σώμα μας, όπως ακριβώς είναι τώρα. Αν φτάσουμε στο καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε μια γενικότερη φροντίδα του εαυτού. Δεν απαραίτητα ένα συγκεκριμένο νούμερο στη ζυγαριά, τότε ουσιαστικά έχουμε αρχίσει να καταφέρουμε να λύνουμε το πρόβλημα. Θέλω λίγο να σταθώ σε ένα σημείο. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε. Η δίαιτα δεν βοηθάει. Όσο στερείσαι, τόσο σε σπάσει ο οργανισμός αργότερα. Ουσιαστικά το κλειδί ξέρουμε όλοι ότι είναι το σταθερά ισορροπημένη διατροφή. Αλλά θέλω λίγο να σταθώ εδώ πέρα τη ψυχή. Μας, μεταβάσει τα συναισθήματά μας, τη μετάβαση των συναισθημάτων μας, πώς η διατροφή και το αποτέλεσμα αυτής της διατροφής μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας. Νομίζω ότι γενικότερα όλο θέμα της διατροφής είναι άμεσα συσχετιζόμενο με την ψυχολογία. Εάν έχεις καλή ψυχολογία, καταφέρνεις να ακολουθείς τη διατροφή. Εάν δεν έχεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τα ξεσπάσματα, τα διατροφικά. Επίσης, όσο πηγαίνει καλά η διατροφή, η ψυχολογία σου αρχίζει και ανεβαίνει. Πράγμα το οποίο σε βοηθάει να συνεχίζεις. Αν δεν πηγαίνει τόσο καλά και ουσιαστικά κάνουμε κάποιες παρασπονδίες, νομίζω το κλασικό που κάνουμε περισσότεροι είναι ότι κάνουμε μια παρασπονδία μέσα στη μέρα. Λέμε, έλα μωρέ, τη χάλασα τη διατροφή, τη χάλασα τη δίαιτα, ας φάω σήμερα. Και ουσιαστικά εκεί που θα έκανες τη μία παρασπονδία, φτάνει να κάνεις τις 5, τις 6, τις 7 και να χαλάσεις όλη σου τη μέρα, ενώ ουσιαστικά παρασπονδία. Δεν έγινε και κάτι. Νομίζω ότι ουσιαστικά, OK, θέλεις να φας ένα σοκολατάκι, το έφαγες, τελείωσε. Συνεχίζεις το πρόγραμμά σου από εκεί που ήσουν.
Άμα πεις έφαγα το σοκολατάκι, ωραία, ας φάω και την πάστα, ας φάω και τα σουβλάκια το βράδυ, ας φάω άλλο, έτσι, όλη σου τη μέρα. Το κλειδί είναι να μην απογοητεύεσαι από τον εαυτό σου με το παραμικρό, να παραμένεις σταθερός στο στόχο σου και να προσπαθείς με κάθε τρόπο να παραμείνεις εκεί προσιλωμένος και να επιτύχεις. Και εντάξει, σίγουρα λογικό είναι να υπάρχουν και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, όταν σε ικανοποιεί ή όχι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εντάξει, όταν βλέπεις ότι όντως δουλεύει, όντως τα αποτελέσματα φαίνονται στο σώμα σου, φαίνονται στο καθρέφτη σου, φαίνονται στο παντελόνι σου, στο νούμερό σου, η ευχαρίστηση είναι πολύ μεγαλύτερη και σου δίνει την έξτρα όθηση. Είναι γεγονός. Αλλά νομίζω ότι όπως είπε εδώ πέρα η αρθρογράφος, το σημαντικό είναι να παραμένουμε πιστοί σε έναν γενικότερα υγιεινό τρόπο ζωής. Να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας, να βάλουμε τις καλές τροφές στη ζωή μας, ας βάλουμε και τις κακές τροφές στη ζωή μας. Δεν έγινε και κάτι, όλοι ξέρουμε ότι τη βδομάδα, ότι μπορούμε να φύγουμε από το τη βδομάδα. Και λογικό είναι να τα κάνουμε κιόλας. Με το να στερούμαστε στη συνέχεια, απλά κάποια θα ξεσπάσουμε και θα πάμε όλη την τούρτα. Ήθελα λίγο να αναφερθούμε και σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλο ταμπού, ειδικά μετά τις γιορτές, το πώς θα καταλάβουμε. Θα σας κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Ήταν λίγο σύντομη εκπομπή μετά τις γιορτές. Δεν ήθελα να σας κουράσω και πολύ, αν και ήταν πολλά αυτά που είχαμε να συζητήσουμε. Αλλά εντάξει, λίγο πιο σύντομα σήμερα. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του nstv.gr/nstvlive για να παρακολουθήσετε ξανά όλες τις υπέροχες εκπομπές που ακολουθούν μετά. Ήμουν η Λιάννα Τζιμοπούλου. Παρακολουθήσατε την εκπομπή The Reason Why. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 12. Καλό Σαββατοκύριακο. The under sun.